Τι ήθελε να κρύψει ο πιλότος? Εδώ θα πούμε κάτι ότι υπάρχουν 3 νέα στοιχεία από ένα κρυφό ημερολόγιο της Caroline, το οποίο έρχονται αυτή τη στιγμή και σοκάρουν. Τα στοιχεία αυτά και το κρυφό ημερολόγιο το οποίο βρέθηκε, το αποκαλύπτει η Daily Mail. Η εφημερίδα, η οποία πραγματικά η Βρετανική έχει στα χέρια της αυτό το νέο στοιχείο ντοκουμέντο. Υπάρχουν 9 στοιχεία, 3 νέα στοιχεία από το κρυφό ημερολόγιο της Caroline, όπου αναφέρεται σε καυγάδες, υπάρχουν κάποιες κωδικοποιημένες λέξεις και ο επικίνδυνος μπάμπης. Σε αυτό υπάρχουν κωδικοποιημένες καταγραφές και περιγραφές των καυγάδων που είχε με τον σύζυγό της Μπάμπη, αλλά και την πόρτα που είχε σπάσει εκείνος πάνω σε μία διαφωνία. Ένα κρυφό ημερολόγιο το οποίο το είχε πολύ κρυμμένο το κορίτσι για να μην εντοπιστεί. Και επειδή έβλεπε ότι έγραφε ο σύζυγος, χρησιμοποιούσε και δεύτερο ημερολόγιο για να μην γίνει αντιληπτό η ύπαρξη και του δεύτερου. Να πούμε ότι βρέθηκε στο κάτω μέρος ενός ντουλαπιού, κρυμμένο κάτω από πολλά κουτιά παπουτσιών. Εδώ, πραγματικά, υπάρχουν κάποιες κρυπτογραφημένες αναφορές της Caroline, αναφέροντάς τον εξαιρετικά επικίνδυνο τύπο, dangerous guy, επικίνδυνος. Ακριβώς. Οι ίδιες πηγές εντοπίζουν επίσης το ημερολόγιο τη συχνή χρήση του γράμματος μη, εκτιμώντας ότι αποτελεί συντημογραφία της ελληνικής λέξης μα, καταλάβατε τι εννοούμε. Ναι, ναι. Και έλεγε ο μα, ο άντρας μου. Αναφέρεται και χρησιμοποιεί XX για το ξύλο. Χαρακτηρίζει παλιό μπιπ τον άντρα της. Παλιό ομοφιλόφιλο, καταλάβατε τι εννοούμε. Τη βρισιά. Τη βρισιά. Άρα εδώ σημαίνουν πολλά. Μια ζωή κόλαση είχε αυτό το κορίτσι. Κλεισμένο στο παλάτι αυτό. Το παλάτι που έγινε η κόλασή της. Που της αφαιρέθηκε η ζωή. Το θέμα είναι ακόμα τι κρύβεται. Ακόμα να μιλήσουν έτσι, οι δύο βουλευτές με τους οποίους μετακινούνταν με το ελικόπτερο στο οποίο πιλοτάριζε. Τι δουλειά έκανε ο πιλότος? Πού πήγαινε οι πτήσεις του, τι δείχνουνε? Τι περίεργα κόλπα έχουν συμβεί και έχουν γίνει? Αυτά ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να λυθούν, και γιατί οι αρχές από ό,τι φαίνεται κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και το αποδείξαμε.